European stock markets are. Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν χαμηλότερα σήμερα, με τον FTSE 100 στο μείον 0,3% και τον Eurostoxx 50 στο μείον 0,6%. Στις ισοτιμίες το ευρώ είναι σταθερό έναντι του δολαρίου στο 1,28, ενώ ηρεμένα τα πράγματα στις αγορές ομολόγων Ιταλίας και Ισπανίας. Καλησπέρα, είμαι ο Σάκ Σιντίκη και παρακολουθείτε την επισκόπηση της ημέρας από την ETX Capital. Μετά τις πασχαλινές διακοπές, οι αγορές άνοιξαν χθες σε πολύ θετικό τόνο και είχαμε σημαντικά κέρδη, ενώ σήμερα βλέπουμε μία πιστοχώρηση. Αδύναμα τα στοιχεία του δίκτυου PMI Ευρωζώνης χθες, ένδειξη της δοκιμαζόμενης ευρωπαϊκής οικονομίας. Εν όψη της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αύριο, οι επενδυτές πιθανολογούν μείωση των επιτοκίων. Στην Κύπρο, το πακέτο διάσωσης ολοκληρώθηκε και υπάρχει σχετική ηρεμία στον τραπεζικό κλάδο, αφού δεν σημειώθηκε κάποιο bank run. Υπάρχει όμως ακόμα ανησυχία στους επενδυτές, οι οποίοι προσβλέπουν στις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για κάποια καθοδήγηση για τις εξελίξεις των επόμενων μηνών στην Ευρωζώνη. Στην Ιταλία συνεχίζεται η παρατεταμένη κυβερνησία, συνεπώς υπάρχει ένα κλίμα απεσιοδοξίας στην Ευρωζώνη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουμε την Παρασκευή στοιχεία από τον τομέα απασχόλησης και προβλέπονται 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία στοιχεία από την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν πολύ θετικά, με μικρές μόνο εξαιρέσεις. Οι επενδυτές είναι πιο αισιόδοξοι για την πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένουν τις επόμενες ημέρες μία επιβεβαίωση από τα νέα στοιχεία. Αυτά για σήμερα, αύριο και πάλι μαζί για την ημερήσια επισκόπηση με την ETX Capital.